Είναι πολλά, Δημήτρη, μην με μπερδεύεις, μετράω. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε επιτέλους σε αυτό το giveaway που τόσο καιρό σας προμοτάρουμε και σας χαϊπάρουμε και σας λέμε μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχεται ένα δυνατό giveaway λόγω των 10 χρόνων που κλείσαμε φέτος το καλοκαίρι 2021. Αγχώθηκα, Δημήτρη. Μεγαλώνουμε και μεγαλώνει και το φωτοκόντες μαζί μας. Έλα, μην το λες έτσι. Πέρα από την πλάκα, Δημήτρη, τα χρόνια είναι πολλά, δεν ξέρω αν έχεις το έχεις σκεφτεί. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να αναλογιστείς από πού ξεκίνησε το φωτοκόντες και πού έχει φτάσει. Και όχι μόνο σε ιστοσελίδα και κοινό και κόσμο και followers και mail κτλ. Αλλά και σε στούντιο και σε εξοπλισμό και σε ποιότητα βίντεο. Δεν το έχω σκεφτεί. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Είναι λίγο απότομο. Εγώ στο μοντάζ εκεί που πέθανε οι εικόνες και ήταν το πρώτο στούντιο. Ναι. Που κουβαλάγαμε οθόνες από το ένα στούντιο στο άλλο. Τέλος πάντων, αυτά είναι άστα για μας. Θέλω να κάνουμε και ένα μικρό challenge. Αυτό είναι μήνυμα προς τον μοντέρα αυτού του βίντεο. Κώστα, γεια σου. Θέλω έτσι από περιέργεια να καταμετρήσουμε το συνολικό budget του giveaway. Το συνολικό budget όλων των δώρων που συγκεντρώθηκαν με τη βοήθεια των χορηγών και τους ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά. Διότι χωρίς όλους αυτούς δεν θα μπορούσαμε να γιορτάσουμε κι εμείς τόσο δυνατά τα 10 χρόνια photocontest.gr. Λοιπόν, χωρίς να χάνω άλλο χρόνο, ξεκινάμε στο πρώτο δώρο του πρώτου χορηγού. Canon Greece, Δημήτρη. Εδώ. Και δύο προϊόντα μάλιστα. Η Canon Greece λοιπόν μας έδωσε δύο δώρα για αυτό το διαγωνισμό. Μία κάμερα έως 250D, kit με τον 1855 με το stabilizer παρακαλώ πολύ και έναν εκτυπωτή Pixma TS5351. Δώρα που ξεπερνούν συνολική αξία 840 ευρώ παρακαλώ πολύ. Οπότε, γρήγορο unboxing για να σας δείξω ότι τα κουτιά είναι γεμάτα. Είναι όλα σφραγισμένα εννοείται, ζελατίνες, μπαταρίες, φορτιστές. Εγώ θέλω να εστιάσουμε στην κάμερα, την οποία την έχουμε παρουσιάσει εδώ στο κανάλι, Δημήτρη. Ελπίζω να το θυμάσαι. Οπότε αυτή εδώ είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση entry level DSLR για κάποιον που τώρα θέλει να ξεκινήσει να ασχολείται με τη φωτογραφία και το βίντεο. Από την άλλη, ο εκτυπωτής Pixma TS5351 είναι πολύ καλή περίπτωση διότι μπορεί να εκτυπώσει και σε χαρτάκια αυτοκόλλητα τα οποία δεν τα έχω φέρει και πάω να τα φέρω αμέσως. 10 seconds later. Σαν να μην έφυγα ποτέ, Δημήτρη. Οπότε είναι γενικά έτσι λίγο πιο παιχνιδιάρικο το σκηνικό. Μπορείς να εκτυπώσεις σε μαγνήτη, σε αυτοκόλλητα, stickers βλέπω εδώ και πάρα πολύ ωραία πράγματα. Οπότε όποιος θέλει έτσι να έχει λίγο πιο creative καταστάσεις με τις φωτογραφίες του εκτυπωμένες, πρέπει να τσεκάρει αυτόν εδώ το εκτυπωτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Canon και πάμε στον επόμενο χορηγό και στο επόμενο δώρο. Ποιος θα ήταν ο επόμενος? Τι ωραία κουτιά! Ποιος άλλος θα ήταν ο επόμενος? Τι ωραία κουτιά! Λοιπόν, colordrop.gr, album make, Μάνος Δασκαλάκης, Εύα Κόνα, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ διπλά, διότι ήταν και η main χορηγή του photo contest, όλων των διαγωνισμών του photo contest για το 2021. Δώσαμε αμέτρητα metal print, δώσαμε αμέτρητα fine art, εκτυπώσεις κτλ. Οπότε ο Μάνος έρχεται και σε αυτό το giveaway με πάρα πολύ ωραίο δώρο, Δημήτρη. Είσαι έτοιμος? Για, άνοιξε! Για να δω ποιο είναι το πρώτο. Δεν είναι αυτό το πρώτο. Το χρυσό είναι το πρώτο. Ούτε αυτό είναι. Αυτό είναι το πρώτο τελικά. Τρεις νικητές λοιπόν θα κερδίσουν τα δώρα της Color Drop και ο πρώτος έχει. Ταραν! Metal print 70x100 αξίας 300 ευρώ. Παιδιά, είναι τεράστιο το metal print. Καταλαβαίνετε τώρα, ένα μέτρο επί 70. Ένα γιγαντίο metal print. Πανάκριβο, υπερκόσμημα για να εκτυπώσετε οποιαδήποτε φωτογραφία θέλετε. Τι, δεν ξέρετε τι είναι το metal print, σας ακούω και ρωτάτε. Ποιος το ρώτησε? Χωράει. Ακούστε λιγάκι. Εκτύπωση σε μέταλλο, όπως ακριβώς το λέει και η λέξη, metal print, οκ. Okay. Κάπως έτσι μοιάζει, όχι τόσο μαύρο γιατί είναι πολύ ιδιαίτερη φωτογραφία. Σκεφτείτε την απίστευτη ποιότητα και το glossy εφέ, όλο αυτό που έχει ένα metal print και να εκτυπώσετε ένα τοπίο κατά πράσινο, ένα μπλε, οτιδήποτε κτλ. Τα χρώματα γράφουν τέλεια, κάπως έτσι μοιάζει ένα metal print. Πάμε να προχωρήσουμε στους δύο επόμενους νικητές της Color Drop. Δεύτερος και τρίτος λοιπόν νικητής θα κερδίσει δωρεπιταγές 200 και 100 ευρώ για να κάνει οποιαδήποτε εκτύπωση θέλει μέσα από το ανανεωμένο site της Color Drop που θα έρθει μέσα στο 2022. Είμαι σίγουρος και ξέρω ότι ο Μάνος ετοιμάζει κάτι πάρα πολύ δυνατό σε αυτό το site διότι το ετοιμάζει πολύ καιρό. Και αν κρίνω από την οργάνωση που επικρατεί γενικά στο brand της Album Make όσον αφορά το σύστημα παραγγελίας κτλ, είμαι σίγουρος ότι και στο Color Drop θα είναι next level. Οπότε τρία δώρα 300, 200 και 100 ευρώ, συνολικής αξίας φυσικά 300 ευρώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 300 είπα. Ναι. 600 ευρώ, blooper. Αυτό εδώ το δώρο, μάλλον αυτά εδώ τα δώρα γιατί έχει πολλά μέσα,
είναι τα επόμενα. Χορηγός Δημήτρη, μπορείς να κάνεις μια μαντεψιά. Για δωρεπιταγή μου κάνει αφού είναι φάκελος. Πολύ σωστά Δημήτρη. Public. Λοιπόν, τα αγαπημένα μας καταστήματα Public λοιπόν μας προσφέρουν. Πόσες έχει. Τις βγάζεις και αργάκια βασανιστικά. Χωράνε. Την άλλη θα την κρατήσω εγώ. Οπότε λοιπόν 6 δωρεπιταγές των 50 ευρώ για να ψωνίσετε οτιδήποτε θέλετε από τα καταστήματα Public. Να πούμε ότι τα Public έχουν και φωτογραφικά αξεσουάρ, Δημήτρη, και κάμερες και τέτοια. Δεν είναι Public, παίρνουμε μόνο, δεν ξέρω. Εννοείται. Ναι. Ηλεκτρονικές συσκευές ή gadget. Ωστόσο, με τις δωρεπιταγές, φυσικά ο καθένας μπορεί να πάρει ό,τι έχει ανάγκη και ό,τι θέλει. Οπότε πάρα πολύ ωραίο δώρο από τα Public. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στον επόμενο. eGalaxy.gr είναι ο επόμενος χορηγός και Ricoh Theta 2SC είναι η επόμενη κάμερα. Γιατί είναι δεύτερη κάμερα, έτσι έχουμε φτάσει σε σημείο σε αυτό το κυβάγιο να λέμε η επόμενη κάμερα είναι αυτή. Πάρα πολύ ωραίο δώρο, πάρα πολύ ενδιαφέρον προϊόν. Στην ουσία πρόκειται για μια 360. Κάμερα 360 μοιρών, πολύ σωστά. Και είναι πάρα πολύ premium γενικά το brand Theta της Ricoh. Κοιτάξτε εδώ κόσμημα. Λευκό, minimal, δύο καμερούλες, ok. Πολύ εύκολη στη διαχείρισή της και μάλιστα είναι το βελτιωμένο μοντέλο, είναι το SC2. Και παιδιά, με αυτό το πράγμα πραγματικά μπορούμε να κάνουμε παπάδες, πάρα πολύ ιδιαίτερα βίντεο. Για όσους δεν έχουν ιδέα, μπορούν να το ψάξουν, θα πέφτουν και πλάνα τώρα όσο μιλάμε για την τεχνολογία του 360 βίντεο. Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και είναι ένα προϊόν, Δημήτρη, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ρε παιδί μου, πάντα ήθελα και εγώ μια τέτοια κάμερα, αλλά δεν θα πας να δώσεις 300 ευρώ που κοστίζει για να την αποκτήσεις, γιατί εντάξει είναι πολύ εξειδικευμένο, αλλά θα ήθελα να παίζω, θα ήθελα να κάνω story περίεργα, θα ήθελα να το χρησιμοποιήσω κάπου. Ναι, μαζί σου. Οπότε, ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά από το eGalaxy. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ εξυπηρετικά, είναι πάρα πολύ μέσα σε ό,τι τους έχουμε προτείνει, οπότε τους ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά. Next! Από τη λευκή συσκευασία πάμε στη μαύρη συσκευασία. Total black. Λοιπόν, Fujifilm Ελλάς χαρίζει σε έναν τυχερό νικητή από εσάς την Instax Mini Li Play. Τι είναι αυτό, Δημήτρη, έχεις ιδέα? Γιατί η Instax θα είναι μοντέρνα Polaroid. Το έθεσες πάρα πολύ ωραία. Ρε, μήπως σε φέρνει μπροστά από την κάμερα. Μήπως να κάνεις εσύ κανένα review. Πρόκειται για μια μηχανή η οποία εκτυπώνει επί τόπου τις φωτογραφίες που τραβάς, αλλά έχει τη δυνατότητα να τις αποθηκεύσει και σε κάρτα. Τέλειο. Άρα είναι μια 50% ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, 50% στυλ Polaroid Instax που εκτυπώνει κατευθείαν σε φωτογραφικό χαρτί τις φωτογραφίες μας. Πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ προσεγμένη. Δες εδώ. Αυτό κι αν είναι κόσμημα. Μαύρη με... Τι χρώμα είναι αυτό, Δημήτρη? Ποιο, Μπρούτζινο. Ναι. Πάρα πολύ ωραία, στο στυλ της... όλων αυτών των καμερών. Η Fujifilm έχει ακόμη μερικά μοντέλα Instax που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Έπρεπε. Δεν κρατιέμαι να το. Δεν κάνει. Άσε να το κάνει αυτό που θα το κερδίσει. Παιδιά, ειλικρινά τώρα δεν ξέρετε πώς κρατιέμαι. Ακού λίγο, θα το βγάλω. Τρέμω. Το αφήνω για εσένα, φίλε ή φίλοι που μόλις κέρδισε αυτήν την κάμερα. Πού είναι τηλεοπτικός και πάλι. Next level τηλεοπτικότητας. Αξίας. Αξίας, πολύ σωστά Δημήτρη, 160 ευρώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Fujifilm Ελλάς που συμμετέχει σε αυτό το giveaway και πάμε στο επόμενο δώρο. DJI Greece, θα πέσω, δεν ξέρω γιατί. Το official DJI Store Greece, Δημήτρη, δωρίζει και χαρίζει ένα DJI Osmo Mobile 4. Και δωρίζει και χαρίζει. Τρελαινόμαστε αυτό το giveaway. By the way, κυκλοφόρησε το DJI Osmo 5, ωστόσο όταν... είχαμε ζητήσει εμείς το δώρο, δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη. Τέλος πάντων, αυτό σαν έξτρα πληροφορία. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο gimbal για κινητά. Κοίτα εδώ, unboxing experience, ρε φίλε, η DJI, έτσι. Στην ουσία είναι ένα γκιμπαλάκι πάνω στο οποίο μπορείς να προσαρμόσεις το κινητό σου και να πάρεις σταθερά πλάνα, ακόμη και αν τρέχεις κτλ. Η πολύ ωραία ιδιαιτερότητα που έχει κάνει η DJI με όλα αυτά τα gimbal των τελευταίων μοντέλων είναι ότι σου έχει συσκευασία και ένα πολύ δυνατό μαγνήτη, τον οποίο βάζεις από το πίσω μέρος του κινητού σου έτσι ώστε κατευθείαν κλακ να έρχεται και να μαγνητίζει. Να μην έχεις πράγματα βάλε, βγάλε, τέντωσε κτλ. Το μαγνητίζεις, βάζεις ας πούμε το μαγνήτη πίσω και από τη θήκη αν θέλεις ή το κολλάς στο πίσω μέρος του κινητού αν δεν θες να χρησιμοποιείς θήκες και είσαι plug and play φάση. Βλέπω κάτω στο δρόμο, είμαι σε ένα ταξίδι, παπ, το ακουμπάω, μαγνητίζει και ξεκινάω και κάνω τα πλάνα μου. Πάρα πολύ ωραίο, Δημήτρης
Του τρέξαν λίγο τα σάλια, κάτι. Επειδή ξέρω ότι σ' αρέσει. Είχες και το. Ποιο είχες, Δημήτρη? Το 2. Η τιμή του Δημήτρη είναι στα 145 ευρώ κάπου εκεί και το βρίσκεται στο DJI Greece Store και στο My Helix Greek Rotor. Οκ, okay, οπότε αυτά και για το Osmo Mobile 4 και πάμε στο επόμενο δώρο. Godox TL30. Δημήτρη, η εταιρεία Stamos, σαν επίσημος αντιπρόσωπος των Godox προϊόντων στην Ελλάδα, μας στέλνει αυτό το πάρα πολύ ωραίο RGB LED της Godox. Α, και ωραίο σακουλάκι. Σαν ομπρέλα είναι. Σαν ομπρέλα δεν είναι. Ναι, ναι. Στην ουσία πρόκειται για ένα μικρό κύλινδρο που μπορεί να σου δώσει πάρα πολύ ωραίες δυνατότητες και όσον αφορά τη θερμοκρασία χρώματος, αλλά και όλο το φάσμα των RGB χρωματισμών. Πέρα από αυτό έχει πάρα πολλά modes, όπως είναι αστυνομία, όπως είναι κεραυνή, όπως είναι περιπολικά. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα δώρο που ενδιαφέρει και αφορά και μπορεί να βρει χρησιμότητα τόσο σε φωτογράφους όσο και σε εικονολήπτες. Γιατί είμαι τόσο τηλεοπτικός σήμερα? Αξία! Αξία 110 ευρώ σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές προϊόντων Godox στην Ελλάδα. Το προσθέσαμε για αυτό το σύνολο. Ελπίζω. Αυτά και για την Godox. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στον επόμενο χορηγό και στο επόμενο δώρο. Η PhotoZone έρχεται με 3 δώρα σε αυτό το giveaway συνολικής αξίας 170 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα έχουμε ένα τρίποδο της Bendro, το οποίο θα το ανοίξω να το δούμε. Είναι το TSL08AN00. 00 δηλαδή ήταν και το τελευταίο. 00. Κοίτα τι ωραία θήκη. Κορδόνι, εδώ πουγγί για να το προστατεύεις και να μην το γρατζουνάς. Ωραίο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το τρυποδάκι. Όλο μεταλλικό, ακόμη και αυτά εδώ που κλείνουν και ασφαλίζουν το ύψος των τρυπόδων. Το τρίποδο, Δημήτρη, πάρα πολλοί κόσμος στο χώρο της φωτογραφίας το λέει τρίποδα. Ο τρίποδα. Ναι, εμένα κάτι με πιάνει το να ακούω τρίποδα, δεν ξέρω. Εμείς τρίποδα το λέμε πάντως. Βλέπω ότι η κεφαλή είναι η κλασική, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μην μας περιορίζει τόσο σε οριζόντια όσο και σε κάθετη λήψη. Ασφαλίζει, κλείνει. Το βλέπω μικρούλι αλλά αρκετά στιβαρό. Επειδή η PhotoZone είναι επίσημος αντιπρόσωπος διαφόρων brands στην Ελλάδα, όπως είναι η Benro, όπως είναι η Boya και όπως είναι η Nanlight και άλλα πολλά που μπορείτε να βρείτε στο photozone.gr, το δεύτερο προϊόν μας δίνει είναι ένα μικρόφωνο κατευθυντήριο, ένα shotgun μικρόφωνο της Boya. BY-MIMI1. Okay. Γενικά η ποιότητα της Boya στα μικρόφωνα είναι πάρα πολύ καλή και ολοένα και εξελίσσεται. Είναι καλή περιπτυσούλα. Okay. Και τρίτο δωράκι είναι της Joby, ένα Gorilla Pod Style τρυποδάκι. Οπότε είναι από αυτά τα τρύποδα που μπορείτε να τα αναπροσαρμόσετε, να τα πλάσετε, να τα γυρίσετε και να τα μαγκώσετε τέλος πάντων οπουδήποτε θέλετε. Η κεφαλή πάνω είναι για κινητό, οπότε ίσως είναι ένα δώρο που απευθύνεται περισσότερο σε εραστέχνες ή TikTokers ή... Υπάρχει αυτή η έννοια TikToker. Α, Δημήτρη, πού ζεις? Πού ζεις, Δημήτρη, πού ζεις? Είναι το νέο trend. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ τη PhotoZone για την χορηγία της και πάμε στο επόμενο δώρο. Αγαπημένη Manios Cine Tools δίνει μία τσάντα της Think Tank, αυτή την πολύ ωραία τσάντα. Το μοντέλο της ακριβώς είναι το Turnstile 20V2. Η τιμή της συγκεκριμένης τσάντας είναι περίπου στα 100 ευρώ και φαίνεται αρκετά στιλάτη. Έχει εδώ μία μπροστά θήκη και μία κεντρική στην ουσία που μπορείς να βάλεις όλο τον εξοπλισμό με αυτόν τον τρόπο. Α, δεν παίρνει μου χωράει τόσα μέσα. Χωράει σίγουρα μία μεγάλη μηχανή και δύο φακούς μαζί με φλάς, φορτιστές κτλ. Ο τίτλος της σειράς Turnstile καταλαβαίνω και από τον τρόπο που ανοίγει η τσάντα ότι αφορά τον τρόπο με τον οποίο αρχικά βλέπετε ότι έχει ένα λουρί η τσάντα, οπότε είναι για γρήγορη κατάσταση. Να βγάζω, τη γυρνάω στο πλάι, ανοίγω, βάζω, βγάζω, κλείνω και συνεχίζω. Ωραίο. Αρκετά μεγάλο λουρί. Έχει και εδώ κάτω ένα ακόμη πιάσιμο για να το φέρεις εδώ μπροστά. Οπότε το ότι έχει έναν ημάντα δεν είναι πρόβλημα, γιατί στην ουσία η τσάντα κρατιέται και από εδώ χαμηλά στη ζώνη, στον κορμό. Οπότε πάρα πολύ ωραία τσαντούλα. Όποιος από εσάς προτιμάει ένα τέτοιο δώρο, έχουμε και τσάντα σε αυτό το giveaway. Τρελαινόμαστε! Ευχαριστούμε πάρα πολύ το κατάστημα Manios Cine Tools για την χορηγία και πάμε στο επόμενο προϊόν. Τι είναι αυτά ρε Δημήτρη? Ποιος μας τα στείλε αυτά? Τι λέει εδώ, My Camera? Ποιος έχει κάνει συγγραφή, σας έχει σχεδιάσει? Ποια εταιρεία έχει εκτυπώσει αυτά τα πολύ ωραία
και καλής ποιότητας κουτιά. Self promo full, έτσι. mycamera.gr λοιπόν, το e-shop που μπορείτε να βρείτε διάφορα φωτογραφικά λουριά και φωτογραφικές lensball. Εδώ. Κοίτα τι ωραία. Γράφει υπέροχα. Οπότε έχουμε 4 lensball, 2 μικρές, 2 μεγάλες, 60 χιλιοστών και 80 χιλιοστών και 2, 4, 6 φωτογραφικά λουριά σε διάφορα σχέδια, χρώματα κτλ. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ωραία γραφιστική επιμέλεια αυτού του κουτιού. Ωστόσο, να πούμε ότι τα λουριά μπορούν να κάνουν mount σε οποιαδήποτε κάμερα έχετε, είτε είναι DSLR, είτε είναι compact, είτε είναι filmatic κτλ. Οκ, οπότε, ευχαριστούμε πάρα πολύ το mycamera.gr για αυτή τη χορηγία. Λοιπόν, η σχολή Όραμα προσφέρει μία θέση σε έναν τυχερό από εσάς για το σεμινάριο με τίτλο «Το φως τη νύχτα» που θα γίνει μία φωτογράφηση στο Αλού Φαν Πάρκ. Δεν γράφει τίποτα εδώ. Προσπαθώ να τα θυμηθώ απ' έξω. Okay. Νομίζω ότι πάρα πολλοί από εσάς θα θέλουν να παρακολουθήσουν αυτό το σεμινάριο γιατί φαίνεται να έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο εισηγητής είναι ο Γιάννης Ριζομάρκος, οπότε θα πάτε με τον εισηγητή στο Αλού Φαν Πάρκ. Εκεί έχει παιδιά, εντάξει, τρέλα για long exposure, για να μάθεις τα ISO, την ταχύτητα κλίση του, το διάφραγμα κτλ. Ωστόσο, ξέρω ότι το σεμινάριο χωρίζεται σε δύο σκέλη. Το ένα είναι θεωρητικό και το άλλο είναι τεχνικό. Όλες τις πληροφορίες θα τις βρείτε κάτω στο link της περιγραφής, όπως και για όλα τα υπόλοιπα δώρα. Οπότε, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Όραμα Studies για την συνεργασία του και την χορηγία του. Και πάμε στο τελευταίο δώρο αυτού του giveaway. Τελευταίο και αγαπημένο έρχεται το Photonet και η Nexus Publications με διάφορα βιβλία από τις εκδόσεις τους. Πιο συγκεκριμένα θα σας πω κάποια ενδεικτικά γιατί μας έδωσαν πάρα πολλά και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε ένα βιβλίο για την ψηφιακή φωτογραφία γάμου για να μάθετε και να μπείτε στον κόσμο του wedding photography. Φωτογραφίζοντας το μωρό μας, δεύτερο βιβλίο για όσους χαζομπαμπάδες φωτογράφους θέλουν. Και χαζομαμάδες φυσικά, έχεις απόλυτο δίκιο. Επόμενο βιβλίο λέει εδώ, μισό λεπτό και ο τίτλος λέει Δημήτρης Βακρινός, το βιβλίο της ψηφιακής φωτογραφίας, τρίτη έκδοση. Καταγράφουμε στο όνομά μου. Ίσως το καλύτερο βιβλίο για να μπείτε στον κόσμο της φωτογραφίας και ειλικρινά δεν το λέω καν για το μεταξύ μας εδώ χαχαχουχού που κάνουμε χαβαλέ. Είναι ένα πάρα πολύ σύγχρονο βιβλίο που έχει ανανεωθεί πολύ πρόσφατα, βλέπετε και τρίτη έκδοση. Το επιμελήθηκε ο Δημήτρης εδώ που είναι πίσω από τις κάμερες, ο δικός μας Δημήτρης και είναι πάρα πολύ μοντέρνα τόσο η σχεδίασή του όσο και η ύλη του μέσα. Μισό να βρω τυχαία μια δική μου φωτογραφία. Τεχνική κάδρο μέσα στο κάδρο. Φωτογραφία από Σαντορίνη, πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, όποιος θέλει και ψάχνει ένα βιβλίο για να μπει στον κόσμο της φωτογραφίας, εδώ, nexuspublications.gr. By the way, να πούμε ότι αυτό το βιβλίο διδάσκεται στο τμήμα φωτογραφίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε λίγο τι και πώς. Και τρίτο έρχεται, για να πενέψουμε και τα δικά μας μουστάκια, το magazine για τα drones που έχω επιμεληθεί εγώ σε συνεργασία φυσικά με την Nexus Publications. Το οποίο Δημήτρη, γιατί εμένα δεν έχει το επιθετό μου στο εξώφυλλο, ενώ εσύ το έχεις κατευθείαν από κάτω. Παράπονα σου στην Nexus. Α, θα κάνω παράπονα, όντως. Πέρα από την πλάκα, και εδώ έγινε μια πολύ ωραία προσπάθεια. Όχι μόνο από μένα, αλλά και από πάρα πολλούς ακόμη συντάκτες που το επιμεληθήκαμε όλοι μαζί παρέα. Βήμα προς βήμα μαθαίνετε τα πάντα για τα drones. Okay. By the way, αυτά είναι μόνο μερικά από τα βιβλία που μας έστειλε η Nexus, γιατί πραγματικά μας έστειλε πάρα πολλά. Η συνολική τους αξία ξεπερνάει τα 200 ευρώ. Οπότε να ξέρετε ότι στο nexusmedia.gr μπορείτε να βρείτε βιβλία γύρω από τη φωτογραφία για σχεδόν κάθε είδος φωτογραφίας. Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Nexus και πάμε να μιλήσουμε τώρα για τη διαδικασία συμμετοχής σε αυτήν την τεράστια κλήρωση. Τα βήματα για τη συμμετοχή σας σε αυτό το giveaway για να διεκδικήσετε όποιο από όλα αυτά τα δώρα που βλέπετε πάνω στο τραπέζι είναι πάρα πολύ απλός και είναι ο εξής. Φυσικά πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι μας εδώ στο YouTube. Okay, οπότε όσοι δεν είστε απλά πατάτε το κόκκινο κουμπάκι από κάτω. Από εκεί και πέρα το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αφήσετε ένα σχόλιο κάτω από αυτό εδώ το βίντεο στο YouTube και να γράψετε την προτίμηση του δώρου που θέλετε. Αν κερδίσω θα ήθελα την Canon κάμερα. Okay. Αυτό δεν προϋποθέτει ότι θα πάρετε σίγουρα την Canon κάμερα, ωστόσο εάν είστε τυχερός και τη στιγμή που εμφανιστεί στο random comment picker το όνομά σας με το σχόλιο σας, εάν το εκάστοτε δώρο είναι διαθέσιμο θα το παίρνετε εσείς. Εάν το δώρο που έχετε επιλέξει το έχει προλάβει κάποιος άλλος προηγούμενος νικητής, θα γίνεται μια mini κλήρωση επιτόπου για το δώρο το επόμενο που θα πάρετε. Όλα αυτά θα μπορείτε να τα δείτε live, δηλαδή όλη η διαδικασία κλήρωσης θα γίνει ζωντανά στο χριστουγεννιάτικο επαιτειακό live που θα κάνουμε. Οπότε εκεί θα δείτε όλη τη διαδικασία, θα την εξηγήσουμε ξανά και εκεί, για να δείτε ότι όλη η κλήρωση θα είναι μια 100% αντικειμενική κλήρωση με συστήματα που επιλέγουν τυχαία το comment κτλ. Okay. Φυσικά μέχρι ένα comment ο καθένας, έτσι, όσα περισσότερα και αν κάνετε, στο πρόγραμμα επιλογής comment θα βάλουμε
τον περιορισμό να περιορίσει το ένα comment ανά χρήστη. Okay, οπότε δεν χρειάζεται να πάτε και να γράφετε 500.000 σχόλια. Ένα σχόλιο αρκεί. Ωστόσο, Δημήτρη, επειδή τα δώρα είναι πάρα πολλά, θα κληρώσουμε και κάποια μέσα από το Instagram. Οπότε, τι έχετε να κάνετε στο Instagram, πάτε κάτω στο link της περιγραφής, βρίσκετε το post το αντίστοιχο της κλήρωσης και εκεί θέλουμε να σας ζητήσουμε λίγα περισσότερα πράγματα για να δείξουμε και την υποστήριξή μας αλλά και την αγάπη μας προς τους χορηγούς. Το μόνο που έχετε να κάνετε εκεί είναι ένα σχόλιο με tag δύο φίλους σας αλλά και τον χορηγό του εκάστοτε δώρου που διαλέξατε. Για παράδειγμα, εάν διαλέξατε σαν δώρο επιλογής τις δωρεπιταγές public, να κάνετε μέσα στο σχόλιο tag τα public stores. Μην ανησυχείτε καθόλου, όλα τα προφίλ όλων των χορηγών θα υπάρχουν στην περιγραφή εκείνου του post. Και φυσικά, πέρα από το tag, μην ξεχάσετε να κάνετε και ένα follow στο χορηγό για να δείξουμε έτσι την υποστήριξή μας και εμείς με τη σειρά μας. Η μόνη ιδιαιτερότητα στο μόνο δώρο από όλα αυτά που σας δείξαμε αφορά το σεμινάριο από τη σχολή Όραμα. Και αυτό λόγω της φύσης του δώρου, το ότι είναι ένα σεμινάριο, έχει ημερομηνία διεξαγωγής κτλ. Θα γίνει νωρίτερα από την ημερομηνία που θα κάνουμε εμείς όλη την κλήρωση των δώρων. Μόνο για αυτό το δώρο λοιπόν, όσοι ενδιαφέρεστε για το σεμινάριο Όραμα, η κλήρωση αυτή μόνο για αυτό το σεμινάριο θα γίνει μερικές μέρες πριν το σεμινάριο, δηλαδή αρχές του Δεκέμβρη, στο Instagram page μας. Δημήτρη, τα πάω όλα. Νομίζω, ναι. Τα εξηγήσαμε καλά. Πιστεύω ότι ήμασταν κατανοητοί. Όποιος μπερδεύτηκε και τα λοιπά, κάτω στην περιγραφή θα βρει αναλυτικά σε bullets και σε 1-2-3 βήματα τι πρέπει να κάνει για την κλήρωση. Πέρα από όλα αυτά, να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εσάς που συμμετέχετε ενεργά σε ό,τι κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Δημήτρη, Δημήτρη, έλα μέσα. Επιβάλλεται σε ένα τέτοιο βίντεο. Είσαι πρώτη φορά σε αυτό το set. Θα συνεχίσω να τραβάει, όχι. Είσαι πρώτη φορά σε αυτό το set, ορθιός. Δημήτρη, πώς νιώθεις που το photo contest έκλεισε τα 10 χρόνια και οδεύει σε επόμενη δεκαετία, φίλε? Κοίτα, μας αυτά τα 10 χρόνια έχουμε καταφέρει τόσα πράγματα και τα περισσότερα τα έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια, είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτή, όντως. Νιώθω ότι πάμε σε πολύ καλούς ρυθμούς και δεν ξέρω πού μπορούμε να φτάσουμε. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρόνο και τα τελευταία. Κάθε επόμενη χρονιά βασικά το τρέχουμε όλο και πιο εντατικά και υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουμε στο μυαλό μας, έχουμε σχέδια πολύ καιρό πριν και σιγά σιγά τα φέρνουμε. Τα εφαρμόζουμε. Όπως είναι τα podcast που πολύ καιρό θέλαμε να τα εφαρμόσουμε και υπάρχουν και πολλά τέτοια πράγματα όσον αφορά την ιστοσελίδα, τους διαγωνισμούς κτλ. Οπότε ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Δημήτρη, τα καταφέραμε.